Αχ, μωρέ. Λίγο να τα νιώθαμε. Λίγο. Λίγο, 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 λίγο να νιώθαμε τι είναι ο Χριστός μας και γιατί ήρθε σε αυτήν εδώ τη γη και πήρε το δικό μας σώμα, Θεός ον Αυτός, αυτό το σώμα που εμείς το είχαμε τόσο πολύ αλλάξει με την αμαρτία μας και την παρακοή μας στο Παράδεισο και το πήρε με ένα στόχο να μας γεμίσει ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Και το ότι το νοιάζεται αυτό ο Χριστός, το νοιάζεται, φαίνεται σε κάθε του βήμα, σε κάθε του λόγο, σε κάθε στιγμή. Γιορτάσαμε προχθές την Πέμπτη και συνεχίζουμε να γιορτάζουμε μέχρι την απόδοση τη γιορτή της Ανάληψης. Και πόσο οξύμορο είναι να γιορτάζουμε πανηγυρικά και να χαιρόμαστε ενώ ο Χριστός έφυγε. Αν δεν είχε φύγει, θα ήταν ακόμα πάνω στη γη. Τον έφτασε όμως το Χριστό μας να κηρύξει και να δουλέψει τη σωτηρία μας 3 χρόνια. 33 ήταν κάτω στη γη. Αλλά τα 30 ήταν εξαφανισμένος. Σε μια άκρη, σε μια γωνιά, σε ένα ξυλουργείο που ήταν ο Θετός Πατέρας του και περίμενε αυτά τα 3 χρονάκια να περπατήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, να κάνει όσα θαύματα είδε μπροστά του αρρώστους και ανήμπορους και να πει ό,τι μπορούσε περισσότερο και ό,τι ακούγαμε οι άνθρωποι, διότι πολλές φορές δεν έχουμε εμείς αυτιά να ακούσουμε, αλλά κι αν ακούσουμε από τα αυτιά δεν περνάει ούτε στην ψυχή ούτε στην καρδιά μας τίποτα. Πώς λέει ο λαός, το ένα αυτή μπαίνει και απ' τ' άλλο βγαίνει. Τι νοιάστηκε όμως ο Χριστός? Την ευτυχία μας, τη χαρά μας, τη σωτηρία μας. Βαρβαρίτσα. Τη χαρά μας. Έτσι τελειώνει το Ευαγγέλιο σήμερα. Ήρθα, λέει, και τους μίλησα «Είναι η χαρά η εμή, η υπεπληρωμένη εν αυτής». Αφήστε, μωρέ, λίγο, λίγο την ψυχή να το νιώσει αυτό. Σας μίλησα, λέει, για να είναι η χαρά. Ποια χαρά? Η εμή, ποια εμή, η δικιά του η χαρά, η χαρά της ψυχής του. Πού να είναι? Πεπληρωμένη, τίγκα γεμάτη. Σε ποιους? Σε αυτούς. Στο εναυτής δεν είναι κανένα 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 200, 1000, 1 εκατομμύριο. Είναι οι πάντες. Πόσο το χαίρεται ο Χριστός όταν μιλάει για όλους, όταν μας θέλει όλους, όταν μας νοιάζεται όλους. Και μη ρωτήσετε και τους αμαρτωλούς
πιο πολύ αυτός. Πιο πολύ νοιάζεται τον καθένα που πονάει, που υποφέρει, που βασανίζεται, που γλίστρησε από εδώ ή γλίστρησε από εκεί. Θαρώ πως έναν δε θέλει ο Χριστός, τον υποκριτή, αυτόν που ψεύτη καταλέει, ψεύτη κατακάνει, ψεύτικα πιστεύει, ψεύτικα μιλάει, και όχι μόνον αυτός ο υποκριτής μιλάει, αλλά μπερδεύει κι άλλους. Πόσο τρόμαξα με αυτά που είπε ο Απόστολος, ένα στίχος του Αποστόλου. «Εν της εσχάτης καιρής», λέει, «θα βγουν πολλοί οι οποίοι και οι ίδιοι θα πλανιώνται, θα μπερδεύονται, αλλά το χειρότερο», λέει, «θα πλανούν και τους άλλους, θα τους μπερδεύουν, θα τους κοροϊδεύουν και θα πιστεύουν άλλα για άλλα». Για προσέξτε, για λίγο σας παρακαλώ, για να βρούμε τον πραγματικό Χριστό, γιατί στις μέρες μας πολλοί πήραν οι ίδιοι λάθος δρόμο. Και θέλετε, λέει ο Χριστός στους γραμματείς και στους φαρισαίους, να κάνετε, λέει, και τα παιδιά σας χειρότερα από σας. Γι' αυτό Ευαγγέλιο, πού τα βρήκες μωρό όλα αυτά, λέω σε κάποιους, στο ίντερνετ, παπά. Ευαγγέλιο διάβασες ποτέ? Όχι, παπά. Τι λες, μωρέ? Τι λες? Τι λες που θα μου βρεις στο ίντερνετ την αλήθεια? Και την υπογράφουν γέρο Παΐσιος, γέρο Ευθύμιος, καινούργοι σωτήρες, γέρο Γαβριήλ ή ο ένας και ο άλλος. Και ξέρετε ποιο είναι το κακό? Τι τραβάνε και αυτοί οι γεροντάδες, και αυτοί που έφυγαν και αυτοί που είναι ακόμα? Ότι τη χαζομάρα το καθένας βάζει μια ψεύτικη υπογραφή από κάτω. Τα έπελε ο γέροντας. Μου είπε ο γέροντας, λέει, να ψηφίσω αυτό. Τι δουλειά έχει ο γέροντας να πει θα ψηφίσουμε? Ποιος του δώσε αυτό το δικαίωμα? Και είμαι σίγουρος ότι δεν το είπε ο γέροντας. Για φέρτε μου έναν που είπε ο Παπαχρίστος τι να ψηφίσετε. Θέλετε να σας το πω σαν ανέκδοτο τώρα? Ούτε η παπαδιά μου ξέρει τι ψήφισα, ούτε εγώ ξέρω τι ψήφισα, ούτε είπαμε τι θα ψηφίσουν. Είπα μου ένα στον άλλο, κάνε καλά το σταυρό σου και θα σου πει ο Θεός. Για λίγο να μαζευτούμε, γιατί ξέρετε ποιο είναι το κακό μετά? Εμφανιζόμαστε κι εμείς, θα την πω τη φράση, δεν την εννοώ. Ψάξτε να βρείτε πιο βαθιά τι εννοώ. Εμφανιζόμαστε κι εμείς σαν αυτούς. Και δεν είναι καλό. Όχι. Ο Παπαχρίστος ούτε για το εμβόλιο σας είπε ναι, ούτε για το εμβόλιο σας είπε όχι, ούτε για τούτο είπε ναι, ούτε για εκείνο είπε όχι. Αλίμονο τότε να πάμε να ψηφίσουμε εμείς οι γεροντάδες. Να είστε σίγουροι, χειρότερα θα τα κάνουμε. Μην είστε σίγουροι ότι θα τα κάνουμε καλύτερα. Θέλει πολύ καθαρό μυαλό για να βρεις τι θέλει ο Θεός και τι είναι καλό για τους ανθρώπους.
Γιατί ξέρετε τι κατάλαβα. Τι κατάλαβα. Εγώ θα την πω τη λέξη. Ψάχνω από χτες να βρω άλλη λέξη. Δεν βρήκα, θα πω αυτήν. Εσείς κλείστε τα αυτιά σας. Ξέρετε τι κατάλαβα. Το κολαράκι μας κοιτάει ο καθένας. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι μαζί. Αυτό δεν είναι κοινωνία. Αυτό γίνεται ζούγκλα. Συγχωρέστε με που τα από αυτά, σαν ευκαιρία να σκεφτεί ο καθένας. Και μετά, δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Ο Χριστός δεν ήρθε εδώ για να μας κάνει δυστυχισμένους. Όλο αυτό το μίζερο κλίμα που απλώνεται, που απλώνεται, 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 απλώνεται. Ξέρετε, μωρέ, τι πάθαμε. Είναι από εδώ, είναι εδώ κανένας φαρμακοποιός. Δεν έχουμε φαρμακοποιό και αν πάθουμε κάτι. Κάνεις γιατρός. Ούτε γιατρός. Μπράβο μας. Προσέξτε, μην πάθετε τίποτα, δεν έχουμε ούτε γιατρό, ούτε φαρμακοποιό. Τρόμαξα όταν τόδα αυτήν τη μελέτη. Η Ευρώπη, λέει, έχει πρώτη ασθένεια την κατάθλιψη. Και εμείς, πριν λίγο καιρό που την είχα δει αυτήν την μελέτη, την έχουμε τέταρτη. Τι πάμε να πετύχουμε, να την κάνουμε κι εμείς πρώτη την κατάθλιψη? Για ρωτήστε αυτούς που παλεύουν την κατάθλιψη να δείτε τι ωραία που είναι. Για να ρωτήστε τους λίγο να δείτε η μαυρίλα στην ψυχή πόσο πόνο έχει. Και ενώ ο Χριστός μας λέει για χαρά, 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 εμείς προσπαθούμε να βάλουμε στις ψυχές των ανθρώπων μαυρίλα, 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 θλίψη, 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 για να γίνει κατάθλιψη. Πάμε, 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 πονά όταν τα διαβάζω αυτά, πονά όταν τα ακούω αυτά, πονά όταν τα βλέπω αυτά, πονά όταν συγκρίνω τις εποχές. Έζησα σε ένα χωριό που δεν είχαμε σχεδόν τίποτα εκείνη την εποχή, ούτε ρεύμα, ούτε τηλέφωνο, ούτε αυτοκίνητο, ούτε τρακτέρ. Αλλά θυμάμαι πόση χαρά παίζαμε. Παίζαμε τα παιδιά όλα μαζί του χωριού, τα Σάββατα που δεν είχαμε μάθημα, όλο το Σάββατο. Και την Κυριακή, θέλω να τα ακούσετε αυτό. Φαντάζομαι και σε άλλα χωριά γινόταν τότε. Την Κυριακή όλοι έπρεπε να πάμε εκκλησία και μετά τη λειτουργία όλοι μαζί σε κοινοφελείς εργασίες που χρειάζονταν. Ό,τι χρειάζονταν, ξύλα για το σχολείο, ξύλα για την εκκλησία, ξύλα για τον παππού που ήταν κατάκητος και δεν μπορούσε να σηκωθεί, για τη γιαγιά που δεν μπορούσε, για το χωράφι να το μαζέψουμε του παππού, να πάμε να φτιάξουμε το δρόμο σε εκείνο το σημείο, αφού δεν είχαμε ούτε τρακτέρια, ούτε φορτωτίδες, ούτε τίποτα. Τα χεράκια μας, με την κέφη μας, με τη χαρά μας. Και τις Κυριακές που δεν υπήρχε κοινή εργασία, ξέρετε τι κάναμε? Μαζευόμασταν στο γήπεδο του χωριού, όχι γήπεδο, ούτε τούμπα, ούτε Ολυμπιακό στάδιο. Α, δεν ήταν τέτοια. Δόξα τω Θεώ που δεν ήταν τέτοια. Μαζευόμασταν εκεί και παίζαμε μπάλα οι ηλικιωμένοι, οι μεγαλύτεροι με τους νέους. Πω, πω, πω. Και όλο το χωριό εκεί να καλαμπουρίζει, να κάνει, να φτώνει. Και μετά στρώναμε και τρώγαμε όλοι μαζί. Αυτό που είχαμε. Όλη Κυριακή δοσμένη στη χαρά και στο γλέντι και στο κέφι κάθε Κυριακή. Τις άλλες μέρες, δουλειά όλη την ημέρα. Σχολείο πηγαίναμε και μετά πηγαίναμε δουλειά. Θυμάμαι όμως ότι η ψυχή μου ήταν γεμάτη χαρά. Ήταν γεμάτη χαρά. Ξύπναγε μια γιαγιά. Αχ, μωρέ, γιατί δεν το κάνετε τώρα οι γιαγιάδες. Hey! Γιατί δεν το κάνετε τώρα? Και άνοιγαν το παράθυρο
και έλεγε 50 φορές, δόξα τω Θεώ σήμερα τι ωραίο καιρό έχει. Και έβρεχε. Αλλά έλεγε δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ έχει ζέστη. Δόξα τω Θεώ φυσάει η δροσούλα. Δόξα τω Θεώ βρέχει, δόξα τω Θεώ χιονίζει. Κι ας έπρεπε να πάει στα ζωντανά της εδώ εκεί. Το δόξα τω Θεώ το βράδυ. Άντε νυχτώσαμε και σήμερα. Δόξα τω Θεώ το πρωί. Είδα τον ήλιο, μου έλεγε. Αυτά όλα φτιάχνανε χαρά. Σήμερα για να ψαχτούμε τι μας φτιάχνει χαρά. Τι μας φτιάχνει χαρά. Το ψυχοφάρμακο. Δεν γίνεται. Φτιάξουμε μια κοινωνία που θα παίρνει μόνο ψυχοφάρμακα. Ή δείξαμε άλλον δρόμο και στα παιδιά μας ότι η χαρά έρχεται από ουσίες και εινοπνεύματα. Τα πάμε και τραγούδια αυτά, για να μην τα χάνουμε. Τα τραγουδάμε κιόλας. Γελάς. Ουσίες και εινοπνεύματα, έτσι λέει το τραγούδι. Ωραία. Μπέστε από εκεί. Και όταν θα έχεις απείς τελείως το 40% στην Αμερική κάνει χρήση βαριών ουσιών εξάρτησης, ουσίες κοινοπνεύματα που είπαμε, και το 60 με 70% κάνει τα λίγο πιο ελαφριά που και εκείνα μας πάνε στα βαριά. Ωραία. Καλά τη φτιάχνουμε την κοινωνία. Πώς θα έρθει η χαρά, μωρέ. Πώς θα έρθει η χαρά. Και ο Χριστός πόναγε γι' αυτό. Ο Χριστός συνεχίζει να πονάει γι' αυτό. Και επειδή εδώ θα τις κάνω την τρίπλα τώρα, επειδή εδώ έχουμε ένα πλάσμα που αυτό μπορεί να μας διδάξει. Το μαράκι μου, η Μαρία μας. Θα την πω τη λέξη. 1000 προβλήματα παλεύει στο κορμάκι της. Και όμως φτάνει στην άκρη της Ευρώπης για να αγωνιστεί και να μας φέρει μετάλλια. Έλα εδώ ρε μαράκι, έλα εδώ. Και όταν τη βρίσκω και μ' αγκαλιάζει, θα ρω πως μ' αγκαλιάζει ο άγγελος. Είχε κάνει μία βαριά εγχείρηση όλη τη σπονδυλική της στήλη. Και αγωνίζονταν, ξέρετε γιατί, να τελειώσει γρήγορα, να γίνει καλά, για να μην χάσει τον αγώνα. Να μην χάσει τον αγώνα και να γεμίσει το στήθος μετάλλια. Για ποιον? Για την πατρίδα. Για την Ελλάδα. Αυτά τα παιδιά μάθανε από μια μάνα να παλεύουν έτσι. Κάποια άλλα παιδιά μαθαίνουν από κάποιους κύριους πώς να καταστρέψουν μια Ελλάδα. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Θα τολμήσω να την πω τη λέξη και τελειώνω. Γιατί άστο, μη με πάρει φόρα μετά. Γιατί τα παιδιά που χύσαν το αίμα τους, τα ξεχάσαμε γρήγορα. Και αυτό το αίμα θα μας πνίξει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Και το σχολείο παλεύει, και τους αγώνες παλεύει,
και με την αγάπη της. Γι' αυτό την